Κύριε, πάμε στα Σεπόλια. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Εκτέλεση με 8 σφαίρες πριν από λίγο σε καφετέρια εκεί. Θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης Τεζάρης και αργότερα θα μας πει για μια απόπειρα απαγωγής μαθήτριας. Να ξεκινήσουμε από την εκτέλεση. Μιχάλη, καλησπέρα. Νίκο, είναι ψυχρό εκτέλεση με 8 σφαίρες σε κεφάλι και σώμα στις 6 παρα 5 μέσα σε καφετέρια στο Δόδη Ραχείο εδώ στα Σεπόλια. Ήταν η στιγμή που ο 32χρονος, ο οποίος είναι το θύμα της εκτέλεσης, είχε μόλις φτάσει στην καφετέρια προκειμένου να πάρει ένα καφέ. Τότε τον προσέγγισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο. Τον εκτέλεσε παρουσία και άλλων θαμώνων στην καφετέρια και στη συνέχεια έφυγε, απομακρύνθηκε από την οδό Αμβρακίας, και όπου σύμφωνα με πληροφορίες τον ανέμενε συνεργός του. Όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή εδώ, ενώ ήταν πραγματικά δύσκολες οι εικόνες που αντικρίσαμε όταν ήρθε η μητέρα του εδώ, όταν πληροφορήθηκε το θάνατό του, την εκτέλεσή του, και ήρθε εδώ και έκλαιγε και οδυρόταν κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο. Νίκο, το συγκεκριμένο άτομο, σε βάρος συγκεκριμένου ατόμου, είχαν αποπειραθεί να τον σκοτώσουν, το συγκεκριμένο άτομο, ακόμη 3 φορές, με την τελευταία φορά να καταγράφεται τον περασμένο Φεβρουάριο στην πλατεία Αττικής, όταν τον πυροβόλησαν εξ επαφής. Και οι δύο δράστες είχαν απομακρυνθεί μεταξύ, μάλιστα μέσα στο οποίο άφησαν ένα πιστόλι στο σταθμό Λαρίσης. Σε παλιότερη περίπτωση είχε συλληφθεί, Νίκο, το συγκεκριμένο άτομο με ένα ηλεκτρονικό πατίνι και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο στην πλατεία Ομονίας. Όλα δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της νύχτας και σύμφωνα με τα όσα η μάνα του ανέφερε, τον επεμπλέκεται σε υποθέσεις της αλβανικής μαφίας που δρά στην Αθήνα.